Πρέσκον 2022, Διεθνής Έκθεση Φρούτων και Λαχανικών από τη ΔΕΦΧΕΛΕ Expo, 12 Μαΐου έως 14 Μαΐου 2022. Η Γνάτια Τηλεόραση δηλώνει δυναμικά παρόν και εδώ, μέσα από την εκπομπή μας Τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και προβάλλει την έκτη Φρέσκον, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη έκθεση φρέσκων φρούτων και λαχανικών με όλους τους διακινητές και παραγωγούς σε Νοτιοανατολική Μεσόγειο και Βαλκάνια. Με ανάδειξη εξαιρετικών προϊόντων, ανάπτυξη του εμπορίου και των εξαγωγών, στοχευμένο πρόγραμμα B2B συναντήσεων των ελεύθερων επαγγελματιών, πλήθος παράλληλων εκδηλώσεων και για πρώτη φορά Διεθνές Συνέδριο Μήλου. Πρέσκον 2022 και πάμε στα περίπτερα 15 και 13 για να γνωρίσουμε την υπεραξία της ελληνικής πρωτογενούς παραγωγής, η οποία αποτελεί τη λύση για την έξοδο από την κρίση Ρήτα. Και Τάσο, πάμε να δούμε την Ελλάδα που επιμένει και παράγει. Θεοδόρου, φρούτα και λαχανικά στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης. Δυνατό επιχειρήν σε Ελλάδα και εξωτερικό. Έχουμε κοντά μας τον Διευθύνων Σύμβουλο, κύριο Σταύρο Θεοδόρου. Γεια σας, ονομάζομαι Σταύρος Θεοδόρου, είμαι από την οικογένεια Θεοδόρου. Είμαστε στην κεντρική λαχαναγορά Θεσσαλονίκης εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από το 1947, μετά το Β' Παγκόσμιο, από τον προπαπού μας, φανταστείτε. Και συνεχίζουμε αυτή την παράδοση για τέταρτη γενιά και ασχολιόμαστε γενικότερα με τις εισαγωγές και τις εξαγωγές φρούτων και λαχανικών. Προσπαθούμε γενικότερα να προωθήσουμε τα ελληνικά προϊόντα, την ελληνική παραγωγή και να την αναδείξουμε ως μια κυρίαρχη δύναμη σε θέματα ποιότητας σε όλη την αγορά και της Ευρώπης αλλά και, και του γενικότερου κόσμου, κυρίως στις ανατολικές περιοχές. Ασχολιόμαστε με όλα τα προϊόντα, κυρίως με φρούτα. Τα φρούτα είναι η αλήθεια να λέγεται το κεντρικό μας προϊόν. Όπως βλέπετε, πορτοκάλια, μανταρίνια, καρπούζια, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε από φρούτα που η Ελλάδα μπορεί να παρέχει και έχει τη δυνατότητα να παρέχει. Γιατί η αλήθεια να λέγεται είναι μια ιδιόμορφη χώρα με ιδιόμορφες ανάγκες και ιδιόμορφες δυνατότητες, έτσι δεν είναι? Αλλά υπάρχει μια αισιοδοξία γενικότερα. Αν και υπολοιπόμαστε σε σχέση με άλλες χώρες σε θέματα ποσότητας, λόγω της ξεχωριστής ποιότητας των ελληνικών προϊόντων, γιατί εμείς το βλέπουμε, είμαστε στους τόπους παραγωγής, είμαστε στο χωράφι και εκεί που αγοράζουμε και καταλαβαίνουμε πόσο ξεχωριστά είναι τα ελληνικά προϊόντα και πόσες δυνατότητες υπάρχουν. Οπότε, στο μέλλον μπορούμε με την ποιότητά μας και την δύναμή μας ως χώρα και φυσικά με όλες τις συνθήκες που βγαίνουμε από την κρίση και προχωράμε στο μέλλον με τρομερή αισιοδοξία, να προωθήσουμε ακόμα περισσότερο την ελληνική αγορά, γιατί η ελληνική αγορά, όπως καταλαβαίνουμε, έχει πέσει σε έναν μακρύ λίθαργο και τώρα σιγά σιγά ξυπνάει και με αισιοδοξία μπορούμε να οδεύσουμε προς το μέλλον και η επιχείρησή μας φυσικά θα προσπαθήσουμε να πρωτοσταθήσουμε σε αυτή την προσπάθεια και να εκπροσωπήσουμε τα προϊόντα μας στο εξωτερικό με την μεγαλύτερη δυνατή εικόνα.